Με φόντο τις σημαντικές καταστροφές που έχουν υποστεί οι ελοκαλλιέργειες στο νησί, με τους παραγωγούς να μετρούν ήδη σημαντικές απώλειες λόγω του δάκου. Ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την τύχη του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου της Κρήτης και προειδοποιεί πως πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα για τη σωστή καταπολέμηση του δάκου. Δεν μπορεί ένα έντομο να καταστρέφει την παραγωγή στην Κρήτη. Προφανώς φέτος ο δάκος έκανε τη ζημιά που κάποιοι δεν πρόβλεψαν, εφησυχάσαν και προς το τέλος μάλλον ξέφυγε. Έχουμε οξύτες υψηλές. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της Κρήτης έχει προβληματάκια φέτος. Οι 8 γραμμές, οι 4 γραμμές, οι 3 γραμμές θα είναι πολύ δυσέβρετες. Όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, αν και η περίοδος της ελαιοσυγκομιδής βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, υπολογίζεται πως η παραγωγή κρητικού ελαιολάδου για φέτος θα φτάσει τους 70.000 τόνους. Σημασία ωστόσο έχει να διατηρήσει το προϊόν τον τίτλο του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, διαφορετικά αν πέσει σε κατηγορία ποιότητας, χάνονται αυτόματα εκατομμύρια ευρώ από τους παραγωγούς του νησιού. Δεν μπορούμε να χάσουμε άλλη χρονιά, δεν πρέπει να χάσουμε άλλη χρονιά. Οι αγορές δεν περιμένουν τη μια χρονιά καλό λάδι και τη μια χρονιά κακό λάδι. Πρέπει πάντα να είμαστε υπέρμαχοι του εξαιρετικού παρθένου κρητικού ελαιολάδου. Και όταν σε μια παραγωγή στην Κρήτη που μπορεί να φτάσει φέτος στις 70.000 τόνους, μια κατηγορία φύγει από το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και πάει στο παρθένο ελαιόλαδο ή πάει στο βιομηχανικό ελαιόλαδο, χάνονται πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ από τον παραγωγό.